Για μεγάλες ελλείψεις στα νοσοκομεία που δημιουργούν προβλήματα στη σωστή παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, έκανε λόγο από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ο κ. Γιαννάκος μίλησε για τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών, καθώς στη συμπρωτεύουσα μόνο το Ιπποκράτειο διαθέτει 8 κλίνες που είναι διαρκώς γεμάτες και οι οποίες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, καλύπτουν τις ανάγκες όλης της Βόρειας Ελλάδας. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο νοσοκομείο εδώ, Ιπποκράτειο, για τη ΜΕΘ παιδών 8 κλινών που είναι πάντα γεμάτη. Όμως αυτό δεν αρκεί για τη Βόρειο Ελλάδα. Πολλά παιδάκια αναγκάζονται όταν χρειάζονται ΜΕΘ να πηγαίνουν στην Αθήνα με μεγάλη επικινδυνότητα και μεγάλη ταλαιπωρία για τους γονείς. Παράλληλα, ο κύριος Γιαννάκος ανέφερε με νόημα πως το κράτος δεν εκμεταλλεύτηκε τα 3 χρόνια της πανδημίας για να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά προτίμησε να ρίξει το βάρος στις ιδιωτικοποιήσεις και επανέφερε το ζήτημα για τον διαγωνισμό του νέου παιδιατρικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ο οποίος ακυρώθηκε. Δεν επιτρέπεται να ακυρωθεί ο διαγωνισμός για το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης που είναι απαραίτητο. Μπορεί οι δωρητές να μην θέλουν να δώσουν περισσότερα χρήματα, όμως η δημόσια υγεία είναι ευθύνη του κράτους και θα πρέπει να άμεσα να προκηρύξει και να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, το 40% των χειρουργικών αιθουσών είναι κλειστές, με αποτέλεσμα να μην έχουν επικυρωθεί οι λίστες των χειρουργείων, τα οποία σταμάτησαν εδώ και 2 χρόνια, με ασθενείς να περιμένουν ακόμη και 3 χρόνια για να υποβληθούν σε επεμβάσεις. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο λειτουργούν 5 χειρουργικές αίθουσες από τις 12, στο ΑΧΕΠΑ 4 από τις 10. Υπάρχουν ασθενείς που περιμένουν χρόνια να χειρουργηθούν, ακόμη και τα έκτακτα περιστατικά καθυστερούν. Μην ξεχνάτε ότι εδώ στο Ιπποκράτειο πήγαμε να χάσουμε πριν από λίγους μήνες μεταμόσχευση επειδή δεν έχουμε χειρουργούς. Ο κύριος Γιαννάκος σημείωσε ακόμη πως δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν μόνο 2 πνευμονολογικές κλινικές στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, αποτέλεσμα του οποίου είναι οι ασθενείς να μετακινούνται σε παθολογικές κλινικές και να παίρνουν από εκεί εξιτήριο, γεγονός που, όπως επισήμανε, εγκυμονεί κινδύνους για διασπορά ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους χαμηλούς μισθούς του υγειονομικού προσωπικού. Το υγειονομικό προσωπικό δεν έχει επιληθεί κανένα από τα μεγάλα προβλήματα. Οι μισθοί μας είναι χαμηλότεροι από το κατά του το μισθό του ανειδίκευτο εργάτη. Δεν έχουμε ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Και θέλω, δεν είναι δυνατόν να διώχνουμε τις καθαρίστριες όπως σήμερα έχουμε παρέμβαση μετά στο νοσοκομείο της Κοζάνης και να επιστρέφουν οι εργολάβοι και οι μπράβοι στα νοσοκομεία, οι οποίοι στοιχίζουν τα διπλά χρήματα, παίρνουν και προσλαμβάνουν τις ίδιες καθαρίστριες, δουλεύουν πολύ περισσότερες ώρες και παίρνουν τα μισά χρήματα. Για ελλείψεις σε προσωπικό που εδώ και 3 χρόνια είναι μεγάλες, έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Χρήστος Τζελέπης, επισημένοντας πως αυτός είναι ένας από τους λόγους που δεν μπορούν να λειτουργήσουν πολλά χειρουργεία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες λίστες. Επισήμανε ακόμη πως πέρα από τις ελλείψεις σε προσωπικό και χώρους, υπάρχουν προβλήματα και με τον μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος χρειάζεται ανανέωση. Τώρα φαίνεται η γύμνια του προσωπικού στο νοσοκομείο μας και έτσι δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί σήμερα σε μία εφημερία στο νοσοκομείο έρχονται πάνω από 1.200, όταν είμαστε μόνοι και τις περισσότερες φορές είμαστε εφημερεύει μόνο το νοσοκομείο. Έρχονται ασθενείς πάνω από 1.200. Κάνουμε εισαγωγές 160 με 200 εισαγωγές κάθε 4 μέρες. Οι παθολογικές είναι γεμάτες και συνέχεια κάθε 4 μέρες αδειάζουν και γεμίζουν. Η Αναστασία Πολίτου, νοσηλεύτρια στο ΑΧΕΠΑ και Γενική Σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ, ανέφερε πως τα τελευταία χρόνια τα νοσοκομεία απαξιώνονται όλο και περισσότερο, εστιάζοντας κυρίως στην έλλειψη προσωπικού. Μάλιστα, όπως είπε, η χρηματοδότηση των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης υπολείπεται των νοσοκομείων στην υπόλοιπη χώρα, με αποτέλεσμα να μειώνονται και οι χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται. Αυτή τη στιγμή έχουμε διάφορες μορφές εργασίας μέσα στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα το προσωπικό να εναλλάσσεται συνέχεια και νοσηλευτικό και γιατροί. Λείπει το μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό
που αυτό έχει μεγάλη σημασία για τις ζωές των ασθενών, η εξειδίκευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας των 9 τραυματιών από το δυστύχημα των Τεμπών, που συνεχίζουν να νοσηλεύονται 2 σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και 7 στα νοσοκομεία της Λάρισας. Όπως είπε, το υγειονομικό προσωπικό καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μην μεγαλώσει περισσότερο η μακάβρια λίστα με τους νεκρούς.